Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή μας εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 18:30 μια ολόκληρη ώρα μαζί θα την περάσουμε. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και επικαιρά θέματα να σας παρουσιάσουμε. Μιας και είναι η Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, θέλω να σας πω ότι εντάξει, την αγαπάμε πάρα πολύ διότι ολοένα και περισσότερο είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο να το υποδεχτούμε, όπου μας αρέσει γιατί εκεί χαλαρώνουμε. Από την καθημερινότητα μάλλον, που λίγο πολύ τρέχουμε στη δουλειά, μας πιάνει το άγχος, έχουμε πολλές υποχρεώσεις, οπότε το Σαββατοκύριακο λίγο είναι πιο χαλαρό. Γι' αυτό μας αρέσει τόσο πολύ η Παρασκευή όταν πλησιάζει. Να πω ότι σήμερα, όπως σας είπα και χθες, καλεσμένη μαζί στην εκπομπή έχουμε την κυρία Αγγελική Χαλίτζα Αλεξάνδρου, η οποία είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και είχαμε πει θα σας δείξουμε πώς θα εκπαιδεύουμε σωστά το σκυλάκι μας. Έλα όμως, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Έλα όμως που τα γεγονότα προτρέχουν και μας προλάβανε και άλλες καταστάσεις. Δυστυχώς. Και είναι και κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα. Διότι έγινε ένα πάρα πολύ κακό σκηνικό. Δυσάρεστο θέμα. Το οποίο έγινε σε μια γειτονική πόλη, εδώ πέρα της περιοχής μας, Τεσσέρας. Και είχαμε την επίθεση 2 σκυλιών σε ένα μικρό παιδάκι, 9 χρονών. Οπότε, μιας και σας έχουμε εδώ πέρα και είστε ειδικοί στο θέμα της εκπαίδευσης, θέλουμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό εδώ μαζί σας, γιατί ακούστηκε σήμερα σε πάρα πολλές εκπομπές, μέσα από μεγάλα δελτία ειδήσεων κιόλας, πανελλαδικά δελτία ειδήσεων, το θέμα το ότι δύο σκυλιά, μεγάλη ήταν τα σκυλιά, μεγάλο σώμα, επιτέθηκαν 3 είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην κατοχή του, αλλά τα 2 από αυτά επιτέθηκαν σε ένα μικρό παιδάκι 9 χρονών στην περιοχή των Σερών. Και το καημένο φοβήθηκε πάρα πολύ στην αρχή όταν τα είδε. Μετά δεν μπορούσε να τα σταματήσει ούτε αυτός ούτε ο ιδιοκτήτης του. Το παιδάκι σίγουρα δεν θα μπορούσε να τα σταματήσει. Η σκυλιά το 50 και 60 κιλών είναι λίγο δύσκολο να σταματήσει ένα παιδάκι εφόσον δεν είναι δικά του. Τώρα, ο ιδιοκτήτης γιατί δεν μπόρεσε να τα σταματήσει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Προφανώς, ή δεν ήταν εκπαιδευμένα τα σκυλιά και δεν τον άκουσαν, ή ήταν αρκετά άγρια και μόλις ήταν το παιδάκι, όρμησαν κατευθείαν επάνω του. Αλλά από ό,τι ακούσαμε ήταν ότι το παιδάκι κρύφτηκε στην αρχή και ο ιδιοκτήτης είπε: Βγαίνει, δεν θα σε πειράξουν. Οπότε είχε εμπιστοσύνη στα σκυλιά του. Αυτό το λένε πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που έχουν στην Δεν ξέρουν τι σκυλιά έχουν. Δεν ξέρουν τι σκυλιά έχουν. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ράτσα σκύλο είναι κανέ κόρσο. Είναι σκυλιά που δεν μπορώ να πω ότι δεν θα τα έχουμε εμπιστοσύνη, θα τα έχουμε εμπιστοσύνη. Απλά είναι δύο μεγαλόσωμα ζώα που μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε και πολύ μεγάλη ζημιά σε έναν άνθρωπο, ειδικά σε ένα παιδάκι 9 χρονών. Τώρα τα δαγκάματα που έφαγε το παιδάκι σίγουρα θα τα έχει μια ζωή και σημάδια και θα έχει και πρόβλημα. Ειδικά πόδι και κεφάλι που είπαν ότι έφαγε τις δαγκωματιές, θα έχει μια ζωή πρόβλημα. Και είναι πολύ δύσκολο για το παιδάκι. Τώρα, το τι έγινε ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ακόμα και εντυπλάτη να γύρισε το παιδάκι στα σκυλιά για να ξαναφύγει. Εκείνη την ώρα είδαν ότι τα σκυλιά μπορούν να ορμήσουν, μπορούν να επιτεθούν και το κάνουν. Την ώρα που βλέπουν ότι ο άλλος είναι σε μια αμυντική θέση και πάει να φύγει, εκείνη την ώρα δυστυχώς επιτίθενται τα σκυλιά και αυτό το κάνουν σκυλιά όταν είναι φοβικά, μόλις γυρνάμε την πλάτη. Αλλά και πάλι μιλάμε υποθετικά, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα στο περιστατικό. Μόνο όσοι ήταν μπροστά. Σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν ήμασταν μπροστά. Απλά μπορούμε να μια που σας έχουμε εδώ πέρα, να πούμε τι συγκεκριμένη ράτσα σκύλων, τι χαρακτηριστικά έχει. Γιατί ζώα μιλάμε. Μιλάμε για ζώα που είναι επιθετικά, μιλάμε για φοβικά, μιλάμε για ζώα που... Είναι λίγο περίεργα ζώα, κατά τη γνώμη μου. Είναι και ή επιθετικά ή φοβικά. Είναι ελάχιστα τα ζώα που έχω γνωρίσει σε κάνε κόρσο
που έχουν νορμάλ συμπεριφορά. Τα περισσότερα είναι φοβικά. Και δυστυχώς είναι οι μίξεις που κάνουμε το ζώο για να βγουν αυτές οι ράτσες και μας βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα. Και δυστυχώς έχουν γίνει πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Και όλοι αγοράζουν, κάνε κόρσο χωρίς να ξέρουν τι σκύλο παίρνουν. Θέλει αρκετή εκπαίδευση, αρκετή προσοχή σε αυτά τα ζώα για να μπορούμε ότι έχουμε ένα φυσιολογικό ζώο. Η συγκεκριμένη ράτσα, όταν την χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος και λέει ότι θέλω να πάρω το συγκεκριμένο σκύλο, για ποιο λόγο μπορεί να τον επιλέξει? Λογικά για φύλακα. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μεγαλόσωμο ζώο, το παίρνουμε για φύλακα, δεν το παίρνουμε για να παίξουμε μαζί του. Φυσικά το παίρνουμε για φύλακα να φυλάει το σπίτι μας, την αυλή μας, το χωράφι μας ή ό,τι άλλο έχουμε. Αυτό πάλι όλοι οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν πώς να φέρουν στο σκύλο. Κάνουν ένα σκύλο όπλο, να το πω έτσι. Το εκπαιδεύουν πολύ άσχημα, δεν κάνουν βασική υπακοή και πάμε κατευθείαν στη φύλαξη. Είναι, το κάνουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές που δεν ξέρουν και πάνε κατευθείαν στη φύλαξη του ζώου. Και εκεί το ζώο απλά δεν μας ακούει, δεν μας υπακούει, απλά έχει γίνει ένα φωνικό όπλο. Και με το που θα δει κάτι, θα πάει να επιτεθεί και να σκοτώσει. Και χθες έτσι ξεκίνησε. Τα σκυλιά ξεκίνησαν να παίζουν με το παιδάκι, το είδαν σαν παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει, μέχρι που θα φτάσουν στο πιο δυσάρεστο γεγονός που έχουμε. Ωραία. Οπότε να πούμε ότι αυτά τα σκυλιά, όταν αποφασίσουμε ένας ιδιοκτήτης να τα βγάλει έξω, στο δρόμο, είναι καλό να μην τα βγάζει ελεύθερα, να μην τα κυκλοφορεί ελεύθερα, έτσι. Γιατί κανένα σκύλο δεν πρέπει να βγάζουμε ελεύθερα. Αυτό μάλλον την ώρα που συνέβη, βγήκε το άλλο παιδάκι του ιδιοκτήτη που έχει τα σκυλιά έξω, μαζί με τα σκυλιά, χωρίς να τα έχει δεμένα. Καλώς ή κακώς δεν μας αρέσει να τα δένουμε τα σκυλάκια, αλλά πρέπει όταν δεν ξέρουμε τι συμπεριφορά θα έχουν στους άλλους απέναντι. Δεν μας αρέσει να τα δένουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε να κυκλοφορούν παντού ελεύθερα. Μπορούμε να πάμε σε ένα πάρκο για σκύλων και να τα αφήσουμε εκεί μέσα ελεύθερα. Μπορούμε να πάμε πάνω στο βουνό που δεν έχει άλλους ανθρώπους και να ξέρουμε ότι θα τρέχουν σε μια περιοχή, σε μια εμβέλεια που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ώστε να το ευχαριστηθούν και αυτά. Αλλά μέσα στο δρόμο, μέσα σε μια πόλη, σε ένα χωριό, δεν μπορούμε το σκύλο να το βγάζουμε χωρίς λουρί, ούτε είναι 5 κιλά, είτε είναι 60 κιλά. Γιατί ακόμα και τα 5 κιλά μπορεί να πάει σε ένα μωράκι και εκείνη την ώρα το μωρό να το χτυπήσει κατά λάθος και να γυρίσει το σκυλάκι να το δαγκάσει. Δεν ξέρουμε πώς θα φερθεί ο σκύλος εκείνη τη στιγμή. Εννοείται ότι στο σκύλο μας, όπου και να είμαστε, φοράμε λουρί. Δεν τον έχουμε ελεύθερο. Απαγορεύεται καταρχήν από τον νόμο να έχουμε το σκύλο μας ελεύθερο να γυρνάει έτσι μέσα στην πόλη. Ωραία. Να πούμε ότι εμείς, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην παρέα μας, έχουμε ένα πάρα πολύ γλυκό κοιπά, ακούω κανείς. Και όμορφο. Είναι θηλυκό. Θηλυκή. Είναι μάντι. Την έχουμε στο σπίτι αυτή. Είναι η καλομαθημένη μας. Ωραία. Και θα μάθουμε σήμερα πώς να κάνουμε έτσι σε σκυλάκια, πώς να δείχνουμε κάποιες κινήσεις, ώστε να μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε σωστά. Πριν όμως περάσουμε στο σκυλάκι μας, πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Εμείς διαλέξαμε τις 5 πιο επικίνδυνες. Δεν είναι μόνο αυτές, να πούμε ότι είναι και άλλες που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα σκυλιά. Αλλά είναι μερικές από αυτές τις ράτσες, είναι 5 πιο επικίνδυνες ράτσες σκυλιών, γενικά στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά όπου τις συναντάμε σε όλο τον κόσμο. Είναι παραπάνω να πούμε, όπως δεν τις έχουμε βάλει όλες μέσα, το διευκρινίζω αυτό εδώ, αλλά πάμε να δούμε τις πέντε που έχουμε ετοιμάσει εμείς αυτή τη στιγμή. Ακίτα Ίνου. Όσο ιαπωνικός Ίνου, όσο και ο πιο μεγαλόσωμος αμερικάνικος ακίτα, είναι ένας δίστροπος σκύλος της ομάδας των Chips, ανεκτικός με τα μέλη της οικογένειάς του και καχύποπτος όμως με τους ξένους. Με έντονη όμως την εδαφική κυριαρχία χρειάζεται εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση από νεαρή ηλικία. Τα ακίτα χρειάζονται έναν έμπειρο ιδιοκτήτη. Είναι κυριαρχικά και πρέπει να θέσετε τους κανόνες σας από την αρχή, δηλαδή ότι εσείς είστε το αφεντικό. Δεν πρέπει να δείξετε σημάδια δυναμίας γιατί είναι πολύ έξυπνα σκυλιά και θα το εκμεταλλευτούν. Doberman. Οι μοναδικοί φίλοι σκυλιών στον κόσμο, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με πρωταρχικό στόχο την φύλαξη και την προστασία του ιδιοκτήτη και της περιουσίας του.
Τα ντόπερμαν είναι ευφυείς και δραστήρια. Αυτό που κυριαρχεί έντονα είναι το συναίσθημα της φύλαξης. Χρειάζεται όμως εκτόνωση, εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση, ώστε να έχει μία αρμονική συμβίωση με τον ιδιοκτήτη του αλλά και τους περίοικους. Τόγκο Αργεντίνο. Θεωρείται ο εθνικός σκύλος της Αργεντινής και από εκεί πήρε το όνομά του. Χρησιμοποιείται ως μεγάλο θηρηματοφόρο για το κυνήγι πούμα και αγριόχειρων, καθώς και ως σκύλος φύλακας των φυτιών μπανάνας όπως και των εδάφων των ονών του υπόκοσμου. Μεγάλος, αθλητικός και με ανοχή στον πόνο χρήζει προσοχή ανατροφής του και χρειάζεται εκπαίδευση προς αποφυγή εκδηλώσεων επιθετικότητας. Αλάσκα Μάλαμουντ. Μεγάλος, δυνατός και με πολλές αναφορές επιθετικότητας στο ενεργητικό του. Χρειάζεται όμως κοινωνικοποίηση με άλλους σκύλους, κυρίως μικρότερους στο μέγεθος και με ανθρώπους καθώς και με μικρά παιδιά. Τσόου Τσόου. Παρά το αγαθό της συμπαθής εμφάνισής του και της μπλε γλώσσας του, ο Κινέζος Τσόου Τσόου είναι ένας εξαιρετικά δύστροπος και σκληρός σκύλος με έντονο το αίσθηκτο της εδαφικής κυριαρχίας. Ειδικά, εάν διαμένει σε διαμέρισμα, χρειάζεται απαραίτητη εκτόνωση, καθώς και κοινωνικοποίηση με άλλους σκύλους και ανθρώπους. Λόγω της πεισματικής φύσης του χαρακτήρα του, η εκπαίδευση του Τσόου Τσόου είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση. Χρειάζεται σαφείς και συνεπείς εντολές. Πρέπει να είστε απόλυτοι και σταθεροί, διότι με την παραμικρή απόκλιση του βλέμματός σας, το Τσόου Τσόου διαισθάνεται την αμφιβολία στα μάτια σας και εκμεταλλεύεται την αδυναμία σας. Με συνέπεια και κατανόηση μπορεί κανείς να εκπαιδεύσει ένα Τσόου Τσόου, αλλά λόγω της ισχυρογνωμοσύνης του, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει ένας υπάκουος σύντροφος, ο οποίος θα ακολουθεί κάθε πρόσταγμά σας. Να πούμε ότι όλες οι ράτσες που είδαμε σκύλων είναι μεγαλόσωμα σκυλιά. Όλα μεγαλόσωμα, ναι. Όχι απλά μεγαλόσωμα, πολύ βαριά ζώα. Ναι, είναι όλα τα άνω των 50 κιλών σκυλιά που δείξατε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δύσκολο να τα κάνουμε κουμάντο και είναι από τα σκυλιά που, όπως είπατε κι εσείς, γνωρίζουν μόνο έναν ιδιοκτήτη. Ναι, θέλουν έναν ιδιοκτήτη, θέλουν το αφεντικό τους και μόνο αυτόν υπακούνε συνήθως. Δύσκολα ακούνε και σε κάποιο δεύτερο αφεντικό. Θέλουν. Δηλαδή, αν έχει ένα κτήμα, παίρνει ένα σκύλο και γνωρίζει μόνο εσένα. Δεν τον παίρνει το συγκεκριμένο σκύλο για να τον έχει μέσα στο σπίτι, σε οικογένεια. Όχι. Κάποια σκυλιά δεν είναι. Δεν είναι όλα τα σκυλιά για οικογένεια. Δυστυχώς, ούτε μπορούμε να τα φέρουμε. Αλλά και πάλι, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε από 2 μηνών. Και από 2 μηνών να μπορούμε να το κοινωνικοποιούμε και να το φέρουμε κοντά στην οικογένεια και στο σπίτι μας, αλλά από 2 μηνών. Και πάντα με προσοχή, πάντα με επιφύλαξη. Ποτέ δεν θα άφηνα εγώ το παιδί μου με ένα μεγαλόσωμο ζώο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει ένα τέτοιο σκύλο και είναι μόνος του και αργότερα αποφασίζει να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να το προσαρμόσει το σκύλο στην είναι οικογένεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πολύ γίνεται. Αν το μάθεις από την αρχή, μετά δεν γίνεται. Ναι. Μετά τι πρέπει να κάνεις στο σκύλο όμως, να τον πας ένα κτήμα, να τον αφήσεις εκεί και να πάρεις όχι, γιατί ένα... δεν είναι να τον παρατήσεις, απλά πρέπει να τον έχεις μαζί με δεν την λέω οικογένεια. Δεν να τον παρατήσεις, να το άνοιξε ένα κτήμα, ναι, να το όχι, έχεις όχι, καλό εκεί. Είναι να το συνεχίσεις να το έχεις στο σπίτι, δεν αλλάζουμε τις συνήθειες του σκύλου, απλά προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το σκύλο με την υπόλοιπη οικογένεια. Και πάντα με τη δικιά μας ευθύνη και πάντα είμαστε μπροστά. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε μόνο το σκύλο με τη γυναίκα μας ή με το παιδί μας. Θα είμαστε και εμείς μπροστά. Όταν θα λείπουμε, το σκυλί θα πρέπει να είναι σε ένα περιορισμένο χώρο, στο σπίτι του, στο κλουβί του, ξέρω εγώ.
ώστε να είναι ασφαλή και ο σκύλος, ασφαλής και το παιδί ή η γυναίκα μας. Δεν τον πετάμε ούτε από το σπίτι, ούτε τον πάμε σε χωράφι, ούτε... απλά περιορίζουμε λίγο το σκύλο. Και έχουμε πάλι συνηθίες, θα το βγάλουμε κανονικά τις βόλτες του, θα ασχοληθούμε μαζί του όπως ασχολιόμασταν πριν, για να καταλάβει και ο σκύλος ότι δεν σε έχω πετάξει στην άκρη τώρα που ήρθαν οι άλλοι. Απλά η αγέλη μας μεγάλωσε και πρέπει να τους δεχτεί. Είμαι μένω αρχηγός και όλοι εσείς είστε από κάτω. Εγώ κάνω κουμάντο. Πρέπει να καταλάβω ότι απλά μεγαλώνει η αγέλη μέσα στο σπίτι, γιατί τα σκυλιά ζουν σε μια αγέλη. Εγώ θεωρώ, επειδή δεν ξέρω, δεν έχω σκύλο, δεν είχα σκύλο κατοικίδιο ποτέ. Ούτε αν θα έπαιρνα ένα τόσο μεγαλόσωμο ζώο. Μόνο αν είχα ένα σπίτι που να έχει τεράστια αυλή, ναι, εκεί θεωρώ ότι αυτά τα ζώα πρέπει να είναι στα σπίτια που έχουν πολύ χώρο για να μπορούν να εκτονώνονται κιόλας. Γιατί είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να τρέξουν, να αθληθούν. Θα έπαιρνα ένα πιο μικρό σκυλάκι. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήξερα ότι. Θεωρώ ότι πρέπει όταν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει ένα σκύλο τόσο μεγαλόσωμο να απευθύνεται και σε κάποιον ειδικό. Από την πρώτη μέρα πρέπει κανονικά. Όταν θέλει να βάλει και άλλα άτομα ή να κάνει οικογένεια κτλ., να παίρνει κάποιες συμβουλές, γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά δυστυχώς να συμβαίνουν και είναι απαραίτητη η βοήθεια, ενός ειδικού. Γι' αυτό είναι οι εκπαιδευτές σκυλιών. Και γι' αυτό θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια να σας δείξουμε πώς θα εκπαιδεύσουμε ένα σκυλάκι. Με 2-3 έτσι tips σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος που σας υποσχεθήκαμε και τώρα θα δείξουμε μερικά tips. Πώς θα εκπαιδεύσουμε σωστά το σκύλο, τι θα μας δείξει αρχικά, θέλω να μας πεις. Μπορούμε να κάνουμε την αρχή, όπως ξεκινάμε μια εκπαίδευση, τις βασικές εντολές. Ξεκινάμε με το έλα πάντα, που είναι η πιο βασική εντολή όλης της εκπαίδευσης. Λίγο το κάτσε, θα κάνουμε το ξάπλα, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η Μάντι, και τα μήνε. Όλα αυτά θα τα βάλουμε. Θα ξεκινήσουμε με το έλα. Να πούμε ότι η Μάντι λίγο ζωήρευσε τώρα, πριν την είδαμε έτσι ήσυχη, τη ματιάξαμε. Αγχώθηκε λίγο με τις κάμερες. Οπότε τώρα να δούμε αν είναι και πάκουη. Θα είναι. Τώρα θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λίγο με το μαζί. Μαντί. Μαζί. Έλα, μαζί. Μαζί. Μπράβο το κορίτσι. Τη βάζουμε να καθίσει. Για μία απλή κίνηση που κάνουμε με το χέρι μας. Και να ξαπλώσει. Τι στο δείχνουμε και ξαπλώνει. Λέμε μήνε. Θα φύγουμε μακριά της. Για να κάνουμε το έλα, φωνάζουμε απλά το όνομά της. Μαντί. Μπράβο, έλα. Και τη δίνουμε κάποια λιχουδιά. Έτσι ξεκινάμε μια βασική πακόη. Εννοείται ξεκινάμε με κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα. Συνήθως τις λιχουδιές. Έχει ζωηρέψει από τις κάμερες. Μαζί. Μαζί. Έλα. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Μαζί. Μαζί. Κάτσε. Τώρα κάνουμε το μαζί, δηλαδή ότι προχωράμε και είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα. Ναι. Προχωράει και μας κοιτάει. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ο σκύλος μας όταν προχωράμε στον δρόμο να κοιτάζει εμάς. Θα πει ότι έχουμε την απόλυτη προσοχή του. Όταν κοιτάζει από εδώ και από εκεί, έχουμε χάσει την προσοχή του και ο σκύλος κοιτάει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αυτό πώς το καταφέρνουμε, το έχουμε κάποια λιχουδιά εκείνη την ώρα στο χέρι ξεκινάμε για να δείχνει... Ξεκινάμε με τις λιχουδιές, πάντα ξεκινάμε με λιχουδιά ή με κάποιο παλάκι ή ό,τι άλλο αγαπάει ο σκύλος μας. Συνήθως λιχουδιά είναι κάτι που αγαπάνε όλα τα ζώα. Ωραία. Να πω ότι τώρα την είπαμε να καθίσει. Τώρα την έχουμε στο ξάπλα. Mm-hmm. Μπορούμε να την πούμε ξάπλα μήνε. Χέρια, μήνε. Και να φύγουμε μακριά. Μπορούμε να κάνουμε και κύκλους γύρω της ή να φύγουμε αρκετά μακριά από το σκυλάκι. Μπορούμε επίσης, γιατί η Μάντι ξέρει κάπου εξελιγμένη πακοή. Αυτό το κάνουμε για να μάθει να μας περιμένει στο σημείο που την έχουμε αφήσει, έτσι. Βεβαίως. Μαζί. Έτσι ξεκινάμε για να προχωράει μαζί μας. Αν θέλουμε να μάθει να προχωράει μαζί μας, βάζουμε τη λιχουδιά μέσα στη μύτη της και προχωράμε μαζί σιγά σιγά για να μάθει. Μπράβο, κάτσε. Μήνε. Μπράβο, έλα. Ξανά, μαζί. Μαζί, Μάντι. Μπράβο, μαζί, κορίτσι. Μόνο σας υπακούει. Και τα παιδιά μου. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά ζουρλό. Είναι μικρό σε ηλικία. Ωραία. Είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικα. Όλα τα πούντουλ είναι πολύ παιχνιδιάρικα σκυλάκια. Μπράβο, ξάπλα.
Το κάτσε μας βοηθάει όταν βάζουμε το σκύλο μας το κάτσε. Έλα εδώ. Εδώ. Μπράβο, κάτσε. Όταν βάζουμε το σκύλο μας το κάτσε, μας βοηθάει πάρα πολύ στα φανάρια. Έχουμε το σκύλο μας εδώ. Το μπορεί το πεζοδρόμιο να είναι αρκετά μικρό. Και αναγκαστικά τη φωνάζουν, αλλά δεν έρχεται. Όχι, δεν έρχεται, είναι υπάκουη. Δώσε χέρια. Χέρια. Μπράβο, χέρια. Επίσης, μας δίνει τα χέρια, κάνει και άλλα πολλά κόλπα η Μάντι. Μάντι, δώσε μου το χέρι σου. Τελικά δεν δώσε υπακούει άλλος. Μάντι. Μπράβο, το κορίτσι μου. Μάντι, δώσε μου το χέρι. Ψάχνει να βρει φαγητό. Ψάχνει να βρει το φαγητό της. Μαζί. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο, κάτσε. Μαζί. Είναι απίστευτο το ότι κοιτάει τον ιδιοκτήτη μέσα στα μάτια. Και όλα τα κάνει με χαρά. Όπως βλέπετε, κουνάμε την ουρά, δεν είναι κάτι που τη δυσκολεύει. Τα κάνουμε όλα μέσα από παιχνίδι. Ναι. Ακόμα και όταν τη φωνάζει ένας ξένος άνθρωπος τώρα εδώ, δεν πάει, δεν του δίνει σημασία. Περιμένει να τη δώσω εγώ την εντολή για το τι θα κάνει. Ξάπλα. Μείνε. Και τώρα να τη φωνάξετε δεν υπάρχει. Μπράβο, έλα, κορίτσι μου. Μπράβο, έλα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε όλα τα ζώα. Είτε είναι μικρό σώμα, είτε είναι μεγάλο σώμα. Προσπαθούμε να έχουμε την απόλυτη επικοινωνία με το ζώο μας. Οπότε το καταφέρνουμε έτσι από το ξεκίνημα, έτσι. Τι είναι, κορίτσι μου. Πολύ με το σεβασμό ανάμεσά μας. Ψάχνεις λιγουδιά. Μείνε εκεί. Είναι καθαρά παιχνίδι για το σκύλο. Μπορούμε να παίζουμε έτσι με τις ώρες. Να καθόμαστε έτσι, επειδή τρώει, παίζει, το ευχαριστιέται. Εδώ. Εδώ, σε μένα. Μπράβο το κορίτσι μου. Πάμε. Μαζί. Μαζί. Μπράβο. Μπράβο. Όποτε σταματάω, θα σταματάει και αυτή. Για να τη βάλουμε να καθίσει, απλά πιάνουμε το λουράκι και ο σκύλος μας κάθεται. Δεν δίνουμε εντολές, δηλαδή θα την πω ούτε κάτσε, ούτε ξάπλα, ούτε μείνε. Ούτε συνέχεια εντολές. Απλά κάνουμε κινήσεις. Νομίζω ότι έχουμε πει και την άλλη φορά ότι μαθαίνουμε το σκύλο μας να δουλεύει με την νοηματική. Για να το βάλουμε να καθίσει, απλά κάνουμε ή γροθιά το χέρι μας ή στην πορεία κάνουμε απλά το λουρί. Για να τη βάλουμε να ξαπλώσει όπως είναι εκεί, θα τη δείξω απλά κάτω. Mm-hmm. Για να προχωρήσουμε μαζί, κάνω λίγο το πόδι μου έτσι και συνεχίζει και έρχεται προσπαθούμε μαζί. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις με τα χέρια μας που να τις καταλαβαίνει και όχι τόσο πολύ να τις δίνουμε εντολές, γιατί κάποια στιγμή δεν τις επακούει. Βαριούνται στις συνεχόμενες εντολές, κουράζονται τα ζώα και δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Όλη μέρα να σε λένε κάτσε, σήκω, ξάπλα, μείνε. Δεν είναι ότι καλύτερο. Ακόμα και στο μήνε, ξάπλωσε γιατί το δείχνουμε απλά με το χέρι μας μπροστά έτσι και προχωράμε και φεύγουμε. Mm-hmm. Μπράβο. Εκεί. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο. Πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Να την αφήσουμε σε μεγάλη απόσταση και να δούμε αν θα τη φωνάξουμε όταν θα έρχεται να τη φωνάξουμε. Αυτό το κάνουμε λίγο χωρίς λουρί, γιατί απλά φοβάται και το τέτοιο που έχουμε για να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες μας όταν το σέρνει. Μείνε. Θα φύγω εγώ εκτός. Τώρα ο σκύλος έχει μείνει, εδώ. Μαντί. Μπράβο, έλα. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό επίσης. Γύρνα λίγο κατά εδώ. Άστο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί βάζουμε τη λιχουδιά που της αρέσει στο πάτωμα. Θέλει να την πάρει και δεν την παίρνει μέχρι να το πούμε εμείς. Όπως βλέπετε την κοιτάει. Όχι. Άστο. Ρε γαϊδούρα. Εδώ, ξανά. Άστο. Μάλλον πεινάει πολύ. Ναι, για σήμερα τρώει βράδυ η Μάντι. Πάρ' το. Μπράβο το κορίτσι Μάντι. Μπράβο. Έλα καλά. Έλα. Πόσο εύκολα είναι στην εκπαίδευση τα μικρόσωμα, είναι σε σχέση με τα μεγαλύτερα είναι πιο εύκολα, έτσι. Δεν θα το έλεγα. Τα μικρόσωμα μαθαίνουν πιο δύσκολα, είναι πιο έξυπνα ζώα, γιατί τα έχουμε πολλές ώρες μαζί μας και είναι ακόμα πιο έξυπνα από ότι τα μεγαλόσωμα ζώα. Και μας ορίζουν περισσότερο και στις κινήσεις, γιατί είναι κοντά. Έχουμε περισσότερα σκυψίματα, περισσότερα σε όλα. Είναι πιο δύσκολο να τα μάθουμε κάποια πράγματα. Όταν έχουμε οικογένεια, τι σκυλάκια παίρνουμε συνήθως?
Μπορούμε να πάρουμε και μεγάλο σώμα ζώο. Δεν εννοείται ότι μπορούμε να πάρουμε ό,τι ζώο θέλουμε. Απλά καλό είναι να τα μάθουμε από την αρχή κάποια πράγματα, να τα εκπαιδεύσουμε από την αρχή. Ειδικά άμα τα πάρουμε, αφού και μετά έχουμε παιδιά, όχι πριν. Και γερμανικό, πνευματικό μπορούμε να πάρουμε και. Μαντί. Τι θες, αγάπη μου. Και λαμπραντόρ, ό,τι θέλουμε. Golden Retriever. Πολλές ράτες υπάρχουν που μπορεί να είναι φιλικές με τα ζώα. Πού είσαι, Μαντί. Μαντί έχει τρελαθεί. Έλα, μπορεί. Μπορεί. Η Μάντι έχει κάνει αρκετά, έχει κάνει και λίγο εξελιγμένη υπακοή. Εξελιγμένη υπακοή είναι όλες οι εντολές που είναι χωρίς λουρί. Ακριβώς οι ίδιες εντολές, απλά δουλεύονται όλες χωρίς λουρί. Mm-hmm. Έτσι μαθαίνει καλύτερα μετά και λειτουργεί ακόμα καλύτερα με το λουρί. Τι εκπαίδευση κάνουμε συνήθως στα ζώα όταν θέλουμε να μάθουμε? Μια βασική υπακοή είναι αρκετή. Μια βασική υπακοή. Από 2 μηνών ξεκινάμε την προεκπαίδευση. Μέχρι τον 6ο μήνα έχει τελειώσει αυτή η υπακοή. Αν χρειάζεται, στον 6ο μήνα απλά βάζουμε τη διόρθωση. Η κάθε ράτσα σκύλου έχει διαφορετικά μαθήματα ή ίσως όλα κάνουμε τα ίδια? Όχι, ανάλογα πώς μας πάει ο κάθε σκύλος. Μαθαίνουμε όλες τις εντολές. Οι εντολές είναι ίδιες. Είναι το έλα, το κάτσε, το μαζί, μείνε, ξάπλα. Αυτές είναι οι εντολές που βάζουμε. Απλά ανάλογα πάμε να δούμε το σκύλο. Πώς δουλεύει ο κάθε σκύλος. Δηλαδή, σε κάποια σκυλιά μπορεί να χρειαστούμε 6 μαθήματα, σε κάποια μπορεί να χρειαστούμε 10 και σε κάποια ίσως και παραπάνω. Είναι ανάλογα το σκύλο, πόσο γρήγορα δουλεύει το σκυλάκι, αλλά πόσο γρήγορα δουλεύει και ο κάθε ιδιοκτήτης. Αυτό έχει να κάνει με τη ράτσα του σκύλου ή έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη, το πώς το έχει? Πιο πολύ με τον ιδιοκτήτη. Στην ουσία, εμείς προπονούμε τον ιδιοκτήτη μαζί με το σκύλο. Ξεκινάμε τα μαθήματα μαζί. Εγώ μαθαίνω τις εντολές στο σκύλο που μπορεί να με πάρει εμένα να μάθω στο σκύλο την κάθε εντολή 10 λεπτά. 1/4 και μετά την υπόλοιπη ώρα πρέπει να δουλέψει ο ιδιοκτήτης με το σκύλο του και εγώ απλά να το διορθώνω. Δηλαδή, εγώ παίζω ντομεσάζοντα, ώστε να υπάρξει ένα δέσιμο μεταξύ τους. Mm-hmm. Ωραία. Να πούμε ότι η Μάντι έχει αναστατωθεί λίγο σήμερα λόγω των καμερών. Λίγο, ναι. Γι' αυτό την είδατε έτσι λίγο ζωηρή από το ξεκίνημα, αλλά γενικώς είναι πολύ υπάκουη. Καθόταν ήσυχη. Είναι γενικά ζωηρή η Μάντι. Είναι ζωηρή. Είναι ζωηρή, είναι ζωηρή. Ωραία. Όταν βγαίνουμε έξω είμαστε ζωηρές. Να μιλήσουμε λίγο για τα κανείς. Βεβαίως. Σαν ράτσα σκύλου, πώς είναι? Σαν ράτσα σκύλου είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα, πάρα πολύ εκπαιδεύσιμα. Τους αρέσει να μαθαίνουν πάρα πολλά παιχνίδια, πολλά πράγματα. Τους αρέσει πολύ το τρέξιμο, τους αρέσει η θάλασσα. Τους αρέσουν τα παιδιά, είναι αξιαγάπητα με τα παιδιά. Δηλαδή, λατρεύουν να έχουν παιδιά στο σπίτι, γιατί ασχολούνται πολύ μαζί τους. Επίσης, είναι σκυλιά που δεν πέφτει καθόλου η τρίχα τους. Καθόλου, δεν μας αφήνει καθόλου τρίχα μέσα στο σπίτι. Και αυτό το προτιμάμε πολύ οι μαμάδες, γιατί δεν μας λερώνει στο σπίτι μέσα. Ναι, είναι πολύ απλά βασικό. Το δύσκολο σε αυτά τα σκυλιά, το μόνο δύσκολο είναι η περιποίησή τους. Ότι θέλουμε καθημερινό βούρτισμα οπωσδήποτε. Γιατί έχουν δύσκολη τρίχα. Ναι, γίνονται κόμπι-κόμπι τα μαλλιά τους και μετά είναι δύσκολο να το περιποιηθούμε. Παρόλο που το βλέπουμε έτσι πολύ φουντωτό με μαλάκι, δεν αφήνει μαλλιά. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ό,τι και να κάνετε, τρίχα δεν θα αφήσει. Και ειδικά όταν τα πάμε βόλτα μέσα στα χόρτα που μαζεύουν εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει καθάρισμα μετά. Θέλει καθάρισμα οπωσδήποτε μετά. Να βγουν μετά κατευθείαν. Μπράβο. Λοιπόν, Μάντι. Μάντι έχει τρελαθεί. Είναι μέσα στη χαρά. Έλα, αγκαλιά. Έλα. Η Μάντι και η κυρία Χατζη Αλεξάνδρου, η κυρία Αγγελική Χατζη Αλεξάνδρου ήταν στην παρέα μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Ελπίζω να μάθαμε κάποια πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε για εμάς που έχουμε, για τους ανθρώπους που έχουμε άλλα σκυλάκια, γιατί αναφέρομαι τώρα σε μένα που δεν έχω, αλλά για τους υπόλοιπους που έχουν σκυλάκια και μεγαλώσαμε και πιο μικρά σκυλάκια, τι πρέπει να κάνουμε. Μην ξεχνάμε ποτέ να τα βγάζουμε βόλτα χωρίς λουράκι, είναι απαραίτητο, γιατί δεν ξέρουμε τι αντιμετώπιση θα έχουν στο κοινό και φυσικά είναι πάρα πολύ εύκολο, αν θέλουμε να τα εκπαιδεύσουμε, να το κάνουμε απλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Εμείς τώρα περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε θέατρο.